Ήταν λίγες ημέρες πριν όταν από το κανάλι 6 ερχόταν στη δημοσιότητα για άλλη μια φορά το θέμα των αδέσποτων και μάλιστα μετά από καταγγελία ανθρώπων που έχουν ευαισθησία έναντι των ζώων, αφού όπως τόνιζαν η κυκλοφορία των πολιτών ιδιαίτερα τις πρωιτές ώρες ή αργά τη νύχτα να γίνεται επικίνδυνη λόγω του κινδύνου επιθέσεων. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και κάτι χρόνια με το θέμα με τα σκυλάκια. Η αλήθεια είναι ότι έχω κι εγώ τετράποδα σκυλάκια φίλους, αλλά είναι ότι η Ξάνθη έχει γεμίσει πάρα πολλά δέσποτα. Υπάρχουν αρμόδιοι, υπάρχει φιλοζωική, βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι εθελοντές που θέλουν και έρχονται και τα ταΐζουν, τα φροντίζουν. Αλλά από ό,τι βλέπουμε όσο αναυξάνονται και πληθαίνονται, υπάρχει θέμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα σκυλάκια τα δικά μας, έστω με τα λουριά που τα έχουμε για ένα περίπατο και σε ορμάνε σε κάνουν. Βλέπεις πάνε κάποιοι άνθρωποι ξημερώματα στις εργασίες τους, ορμάνε σε παιδάκια. Κάποια ίσως από φόβο από αυτό επιτίθονται κιόλας στον κόσμο. Αυτά τα πράγματα έχουν ήδη αυξηθεί πάρα πολύ στην πόλη μας. Μήπως θα πρέπει κάποιοι αρμόδιοι να ασχοληθούν πλέον και με αυτό το θέμα. Εσείς από την πλευρά σας προσπαθείτε καθημερινά να το αντιμετωπίσετε έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολλές φορές και επιθέσεις από τα ίδια τα δέσποτα. Εγώ μπορώ να σας πω, έχω φοβηθεί πλέον και φοβάμαι να βγάλω το δικό μου το σκυλί έξω. Φοβάμαι γιατί κοντά να ορμήξει το δικό μου μπορεί να με ρίξουν, να με τραβήξουν, να αρχίσουν να ορμάνε ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Βλέπεις από μακριά ένα αδέσποτο και λες τώρα τι να το κάνω, να το φοβερίξω, να πάρω το δικό μου και να γυρίσω πίσω, τι να κάνω. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Σας λέω ότι δεν υπάρχει σημείο να μην υπάρχει πρόβλημα σε κάθε γειτονιά από τα δέσποτα. Τα ακούς όλη τη νύχτα, φωνάζουν, ουρλιάζουν, κάνουν. Ή θα επιτεθούν μπροστά στον δρόμο, θα παίζουν, θα χτυπήσουν, τρακάρουμε με δίκυκλα, με οτιδήποτε. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι λίγα για να πούμε ότι χάνονται στο πλήθος. Είναι αρκετά πολλά. Γνωρίζετε περιπτώσεις ασυνείδητων συμπολιτών μας, οι οποίοι όμως αφήνουν τα σκυλιά τους σε γειτονιές και δημιουργούν παραπάνω πρόβλημα. Ναι, σε αυτό μια θερμή παράκληση. Να μην με τον κάθε παραμικρό ενθουσιασμό παίρνουν ένα σκυλάκι και πάνω στο μήνα το βαριούνται, γιατί ένα σκυλάκι έχει και αυτό τις υποχρεώσεις του, έχει τα έξοδά του. Και μετά αρχίζουν και τα αμολάνε δεξιά και αριστερά και καταλήγουν και αυτά να είναι αδέσποτα. Απ' τη μια λένε οι αρμόδιοι ότι παίρνουν τα αδέσποτα, τα στυρώνουν και απ' την άλλη βλέπεις ότι υπάρχουν παραπάνω. Ίσως είναι από κάποια σπίτια που τα έχουν αφήσει και αυτά προφανώς ζευγαρώνουν με άλλα μαζί και δημιουργείται η αύξηση σε αυτών των ζώων. Δεν είναι όμως και λύση ούτε οι ευθανασίες ούτε τίποτα. Υπάρχει το κοινοκομείο, ας κάνουν κάτι αρμόδιοι να μπορέσουν να τα μαζέψουν. Σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι χωρίς να είναι μέσα στη φιλοζωική που αγαπάνε τα ζώα και προσπαθούν και πάνε τα ταΐζουν, τα φροντίζουν, να δώσουν λίγο νεράκι κάτι. Ίσως βρεθούν σε ένα χώρο να πηγαίνουν και αυτοί οι εθελοντές να βοηθάνε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου Ξάνθης, Γιάννης Δουκέλης, απαντώντας στις δικαιολογημένες αντιδράσεις, παραδέχεται την διόγκωση του προβλήματος των αδέσποτων, αλλά και την αδυναμή αντιμετώπισης του άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στην πόλη της Ξάνθης έχει ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο. Δυστυχώς, διαρκώς έχουμε καινούργια ζώα τα οποία εμφανίζουν στους δρόμους, κουτάβια τα οποία γεννιούνται στους δρόμους από ζώα τα οποία δεν έχουν ακόμα στηρωθεί, αλλά ακόμα και περιπτώσεις καθαρόαιμων ή τέλος πάντων και ημίμων ζώων τα οποία ήταν δεσποζόμενα και τα οποία βρέθηκαν στον δρόμο είτε γιατί οι ιδιοκτήτες τα βαρεθήκανε, είτε γιατί ήταν ένα παιχνίδι για τα παιδιά τους για κάποια χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Δηλαδή, είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσεις μέσα σε μικροχρονικό διάστημα να περιορίσεις αυτόν τον αριθμό. Αυτό για να μπορέσεις να το πετύχεις θα πρέπει να είναι μια διάρκεια δουλειάς πολλών ετών, όπου θα μπει στη λογική στήρωση, πρόθεση σε υιοθεσία, έλεγχος των δεσποζόμενων ζώων και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο να πετύχεις σε βάθος χρόνου τη μείωση των αριθμών των ζώων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, μην νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζουμε και εμείς το ίδιο. Ωστόσο, είναι τόσο μεγάλος αριθμός, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, όπου θα σας λέω ειλικρινά θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και με πολύ σοβαρές ενέργειες για να περιοριστεί. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλοί, κάτι το οποίο έχει σημειωθεί και στην καταγγελία, ότι πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να πάνε στο σπίτι τους κάποιο ζώο, έτσι, και μετά από λίγο καιρό, καθώς το βαριούνται, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι σε ένα κατοικίδιο, το αφήνουν ελεύθερο με αποτέλεσμα να οδηγείται να είναι αδέσποτο. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις
Εκεί θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση και της τοπικής κοινωνίας και των κτηνιάτρων, δηλαδή να υπάρχει μια συνολικότερη συνεργασία και των φιλοζωικών οργανώσεων. Θα πρέπει οποιοδήποτε αποφασίζει να πάρει ένα ζώο, θα πρέπει στην ουσία να ελέγχεται ότι το ζώο του είναι εμβολιασμένο, τσιπαρισμένο, με τα όλα ό,τι απαιτεί η υγειονομική κάλυψή του, αλλά και το κομμάτι του ελέγχου του. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να πετάξει το ζώο του, δηλαδή δεν μπορεί πλέον να το κρατήσει για διαφόρους λόγους, είτε λόγω μετακόμισης, είτε γιατί δεν μπορεί οικονομικά. Εντάξει, το κομμάτι το βαρέθηκε, εγώ δεν το δέχομαι. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε ως λόγο να μην συνεχίζει να κρατάς το ζώο σου, να το περιποιείσαι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνει τον οικείο δήμο ότι δεν μπορεί πλέον να κρατήσει το ζώο. Επαναλαμβάνω, μόνο σε περιπτώσεις σοβαρού λόγου, όχι του λόγου ότι απλά το βαρέθηκα. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να το αναλάβει, να το προωθήσει σε υιοθεσία, να το φιλοξενήσει για κάποιο χρονικό διάστημα μικρό μεν στο κοινοκομείο και να ελέγξει και ο Δήμος την υγειονομική του κατάσταση. Το ζητούμενο όμως είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι δεν είναι παιχνίδια τα ζώα. Δηλαδή δεν είναι απλά βρήκα ένα ωραίο κουταβάκι, θέλω το παιδί μου, το πήρα στο σπίτι μου και το κρατάω και μόλις το βαρέθω το πετάω στον δρόμο. Θα πρέπει να είμαστε. Είναι θέμα παιδείας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι όταν παίρνουμε τέτοια απόφαση να υιοθετήσουμε ένα ζώο, γιατί στην ουσία γινόμαστε και δαιμόνες. Δεν είναι απλά, δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει και αυτές τις ανάγκες του. Θα πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του. Και δεν είναι οι ανάγκες του μόνο τροφή και σπίτι, είναι και η φροντίδα. Κάτι το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα λόγω παιδείας κυρίως δεν το έχουμε κατανοήσει πλήρως. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω πραγματικά έχουμε βρεθεί να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό αδέσποτα. Φυσικά να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο από εκεί η πηγή. Η πηγή είναι και οι κυνηγοί οι οποίοι βαρέθηκαν το ζώο ή τέλος πάντων είναι κροτοφοβικό και το πετάνε στον δρόμο. Η πηγή μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι θέλανε να πάρουν ένα καθαρό αίμα και ξαφνικά δεν βγήκε αυτό που θέλανε και το εγκαταλείπουν. Η πηγή πολλές φορές είναι ακόμα και οι φιλόζωοι. Πολλές φορές εντάξει, μπαίνουμε και κάποιοι εισαγωγικά, οι παίρνουν ένα ζώο, δεν τους κάνει και πάλι και αυτοί το στέλνουν στα αζήτητα. Αυτό λοιπόν που βγαίνει σαν αβίαστο συμπέρασμα είναι πως η Ξάνθη θα πρέπει να μάθει να ζει με τα αδέσποτα και τους κινδύνους που πολλές φορές ελοχεύουν, αφού η επί σειρά ετών αδράνεια έφτασε την κατάσταση στα όρια της, με τις λύσεις που επιλέγονται να μην έχουν άμεσα αποτελέσματα, αν βέβαια και αυτές εφαρμοστούν.